Αντωνία, να στείλουμε. Φιλάκια πολλά, Αντωνία μου. Και να περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι του Νάσο αυτή τη φορά. Γιατί η Νάσο μου. Από τον blog μου, βασικά. Το βρήκαμε, ναι, το γράψαμε και πήγαμε και βρήκαμε τη Δήμητρα Αλεξανδράκη. Που τη γνωρίσαμε μέσα από το Next Top Model. Από το Next Top Model, ναι. Ένα κορίτσι το οποίο το τελευταίο διάστημα μάλιστα βρέθηκε, λέει, και στο Ντουμπάι για να κάνει κάτι δουλειές. Τι γίνεται με τα μοντέλα και πηγαίνουν στο Ντουμπάι? Τι δεν ξέρω, ρώτα τα. Έχουν χρήματα, παιδιά, τα Εμμυράτα. Έχουμε φράγκα τα Εμμυράτα. Όλες οι Και θέλω να σας πω ότι το κορίτσι αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Γυναικολογική υφή και μορφή, και επειδή είναι λίγο ευαίσθητα τα ζητήματα αυτά τώρα, πέρα από την πλάκα που κάνουμε εδώ και κράζουμε όλο τον κόσμο, θέλω να πω περαστικά στο κορίτσι αυτό και να δούμε και τι μας είπε η ίδια. Προσέξτε το ρούχο που φοράει, έχει σημασία. Τι σχέση έχει το ρούχο με το πρόβλημα υγείας? Θα δεις, θα δεις. Πέρασα ένα πάρα πολύ δύσκολο βράδυ στο νοσοκομείο και δεν είμαι πολύ δυνατή, μπορώ να πω, με αυτά. Το μόνο συνέστημα που είχα ήταν του φόβου. Φανερά ταλαιπωρημένη και με δάκρυα στα μάτια, η Δήμητρα Αλεξανδράκη περιγράφει τις δύσκολες στιγμές που πέρασε έπειτα από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το μοντέλο, ενώ βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι, ένιωσε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Καθώς γυρνούσα στο αεροδρόμιο, πραγματικά λύγησα, γιατί ήταν πάρα πολύ έντονη η πόνη. Και έτσι πήγα στο νοσοκομείο. Μου έγιναν κάποιες εξετάσεις. Έκανα βασικά ό,τι εξετάσεις υπήρχαν. Και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό που έχω. Δεν μπορούσα δηλαδή να σταθώ, δεν μπορούσα να περπατήσω, δεν μπορούσα να αναπνεύσω από τον πόνο. Ήταν κάτι που δεν με έχει ξαναπιάσει. Οι εξετάσεις μου έχουν βγει όλες και δείχνουν όλες ότι είναι πολύ καθαρές. Δεν φαίνεται ότι έχω κάποιο πρόβλημα οργανικό, σωματικό. Θέμα είναι μάλλον το ότι πέρασα κάποιες δύσκολες καταστάσεις τους τελευταίους 2-3 μήνες. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να ξαναπεράσω αυτό που πέρασα τώρα αυτές τις 3-4 μέρες και αυτή τη νύχτα που πέρασα στο νοσοκομείο. Δεν θα ήθελα να τη ξαναζήσω με τίποτα. Θα ήθελα να πω στον σύντροφό μου ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είναι ο μόνος άνθρωπος αυτή τη στιγμή που ήταν δίπλα. Μου κρατούσε το χέρι σε όλες μου τις εξετάσεις μέσα, γιατί φοβόμουν, όπως λέω, πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να κάτσω ούτε τον ωρό να μου βάλουν. Ταλαιπώρησα πάρα πολύ τους ανθρώπους στο νοσοκομείο, τους γιατρούς και όλους. Περαστικά της να πούμε, παιδιά. Παιδιά είναι ταλαιπωρημένη γυναίκα. Βέβαια την πετύχαμε μία μέρα μετά την ιστορία που πήγε στο νοσοκομείο. Είπα να προσέξετε τι φοράει, διότι συνήθως τη Δήμητρα την έχουμε συνηθίσει να μην φοράει. Όχι, ναι, ήθελα να σου πω. Κοπέλα... Σήμερα την έβλεπα σε μια φοβερή φωτογράφηση στο περιοδικό Esquire και είναι με καυτά εσώρουχα. Δηλαδή είναι φωτογράφηση. Όταν βγαίνει έξω από την χαρά δίνεται. Και είναι και ένα πολύ γυμνασμένο κορίτσι, έτσι. Έλεγε ότι κάνει πολεμικές τέχνες, τζούντο, ναι, καράτε. Έκανε τζούντο παλιά, πριν ασχοληθεί με το. Νάσο. Ποιο είναι το αγόρι της που τη στάθηκε, είναι γνωστός? Όχι. Είναι άγνωστος, της πρόσφερε ξαφνικά λουλούδια σε τη διαφήμιση και έγινε γνωστός της. Πλάκα κάνω. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο είναι μαζί εδώ και περίπου 2 μήνες, νομίζω. Ναι, και, ναι, και μάλιστα το αγόρι αυτό, μεγάλο αλάνι, με το που έφυγε αυτό και πήγε. Άμα δεν το πεις, θα χάσεις. Ναι, για συγγνώμη, δηλαδή. Η λέξη αλάνι θα μου λείψει πολύ από το σώμα. Είναι η αγαπημένη έκφραση του Νάσου που μείνει. Ήθελα να πω. Όλος αλάνιο τους λες, όμως, και δεν μου αρέσει να βάζω όλους τους άντρες στο ίδιο καζάνι. Σε όλους τους, ποιους? Τους άντρες τους δικούς σου, λες το δικό σου το καζάνι. Ναι. Α, δεν με νοιάζει το καζάνι, σου βράστο. Λοιπόν, όχι, το δικό μας το καζάνι. Α, το δικό μου, είναι μεγάλο. Έλεγα λοιπόν ότι η κοπέλα πήγε στα Εμμυράτα και ο τύπος που είναι μαζί της πέταξε μια εβδομάδα μετά και πήγε και αυτός και μείνανε μαζί στα Εμμυράτα, παιδιά, όσο καιρό έκανε δουλειές εκεί μέσα στην άμμο και στην Καλαμάτα. Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης. Ναι. Είχε ζήσει ένα παθιασμένο ρότα με το Διονύση Μακρύ, το θυμάσαι? Ναι. Ποιος είναι Εμμύρης? Παθιασμένο. Ο Μακρύς τώρα θα φύγει. Πριν από ένα χρόνο. Ισχύει αυτό? Το άκουσα χθες το βράδυ, παιδιά, ότι ο Διονύσης Μακρύς ετοιμάζεται, λέει, να πάει στο Άγιο Όρος. Ναι, μονάχα. Δεν ξέρω. Έχω βάλει ερωτηματικό. Γιατί? Διότι δεν ξέρω αν είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα, μια βρωμίτσα που κυκλοφορεί και γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Όπως παλιότερα του Μαζονάκη, θυμόστε, που είχαν πει ότι θα πάει στο Άγιο Όρος να μονάσει. Και πήγαινε μια εβδομάδα. Και πήγαινε ο άνθρωπος μια εβδομάδα. Δεν ξέρω μήπως πάει, ναι, τώρα. Παιδιά, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στο Άγιο.
Γιώργος, ειδικά αυτές τις ημέρες. Και έχουν το πνευματικό. Δεν πιστεύει ότι έχουν το πνευματικό τους εκεί. Ο Νίκος Κουρκούλης. Και πολύ επώνυμοι. Ναι, πηγαίνουν για λίγες μέρες και επιστρέφουν. Δεν πάνε να πει ότι αν πας για λίγες μέρες θα παραμονάσεις. Τι σχέση έχει ο Διονύσης Μακρύς, το Άγιο Όρος και η Δήμητρα Αλεξανδράκη. Ήταν εκ παλιά μαζί. Είχαν σχέση. Δήμητρα Αλεξανδράκη με το Διονύση Μακρύ. Έχει δύο χρόνια. Έχουν, πόσο καιρό ήταν μαζί. Και τώρα το θυμήθηκε να πας στο Άγιο Όρος. Νομίζω ένα πεντάμινο. Ήταν αρκετό καιρό. 6 μήνες σίγουρα. Συγγνώμη για το αγόρι που έχει τώρα η Δήμητρα, αλλά μου κάνουν ένα. Αλλά ήταν πολύ έντονο. Παθιασμένο έντονο. Γιατί χτυπιέσαι, τι παιδί μου, κάτι ξύθηκα. Ήταν η ζωή μου κόλαση. Ξύθηκα, βέβαια. Ναι. Έχει σχέση με αυτά που μου λέγεις εχθές. Ξύθηκα. Που κάνουν καλά στο σώμα. Τίποτα δεν βιάζεται. Λίγο. Τι να τραπώ, επειδή ξύθηκα. Τι να το κάνω. Είναι μεσημέρι και μετά τα παιδάκια. Λοιπόν,